Λοιπόν, να σας καλησπέριζω όλους και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ την Αντασία για την τιμή που μου έκανε να πω δύο λόγια απόψε και λόγια από καρδιάς. Άλλωστε, οι περισσότεροι με ξέρουν και εγώ. Ψιλοπράγματα ετοιμάζω, ό,τι βγάζω το βγάζω από εδώ και από αυτά που βλέπω γύρω μου. Χαίρομαι μερικούς που σας βλέπω γιατί είχα να σας δω καιρό και να σας ευχαριστήσω γιατί όλες τις δύσκολες μέρες είσαστε παρόντες με τον τρόπο του ο καθένας και πάνω απ' όλα με τη συμπαράστασή του. Εκείνα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, ίσα πρέπει να τα έχουμε πάντα φρέσκα. Γιατί και αυτά όταν έρχονται πάλι οι δύσκολες στιγμές και οι συγκυρίες που ζούμε μας ενώνουν και μας κάνουν και πιο δυνατούς. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσα σε αυτό το ωραίο πάνελ και να πω τις ευχές μου μέσα από την ψυχή μου να πάνε όλα καλά. Ο κόσμος όσο πάει να συσπηρώνεται δίπλα από προοδευτικά ανοιχτά κινήματα και να σκέφτεται όσο το δυνατόν πιο πλατιά. Να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε έναν τρόπο σκέψης και σιγά σιγά και έναν τρόπο ζωής. Ξέρετε όλοι τι ζούμε αυτό το καιρό. Και ξέρετε όλοι πόσο περήφανοι είναι οι κυβερνώντες μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και όσοι βρίσκονται πίσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πίσω από τις κυβερνήσεις του σημερινού Ευρωκοινοβουλίου και τη δική μας. Είναι περήφανη μάλιστα η δική μας κυβέρνηση που έχει πλεόνασμα και θα έχει σε λίγο και δημοσιονομικό πλεόνασμα ενώ όλα βουλιάζαν και πατώνανε, με 2 εκατομμύρια νέους και ξαφνικά θα πατήσουμε και το κουμπάκι να μας έρθει η ανάπτυξη. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Εγώ αυτό έχω να πω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Να ήταν μόνο η πληγή των ενέργων. Τώρα μας έχει ανοιχτεί και μια άλλη πληγή, δυστυχώς, που λέγεται μετανάστευση. Έχουμε την ωραιότερη ηλικία μας σε νέους άντρες και σε νέες γυναίκες από 25 έως 45 να φεύγει από τον τόπο. Φεύγει ο ανθός αυτού του τόπου. Δυστυχώς. Και αυτοί είναι περήφανοι. Και αυτοί έχουν πλεόνασμα. Και τι να πούμε και για τα παπαγαλάκια που τους στηρίζουν. Τα μέσα εννοώ μαζικής ενημέρωσης. Αυτοί κι αν είναι περήφανοι για το κατόρθωμα και για όλον αυτό το πανικό που έχουν σπείρει στον κόσμο. Και πάνω απ' όλα για το φόβο και την αμφιβολία. Έχουν και αυτοί συμμετοχή στην πολιτική απαξίωση του κόσμου. Οι περισσότεροι κάθονται και σκέφτονται εάν θα πάνε να ψηφίσουν. Και να πάω να ψηφίσω, εγώ θα αλλάξω τίποτα. Και τι θα κάνω. Κάποιοι χαίρονται με αυτή την αδράνεια. Εγώ πιστεύω πως οι εκλογές που έρχονται, στο μόνο πράγμα που δεν πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι είναι σε αυτή την αδράνεια. Αντίθετα, αυτή την αδράνεια, αντίθετα, αυτή την απογοήτευση να την κάνουμε συμμετοχή. Και όχι μια απλή συμμετοχή. Εγώ δεν πιστεύω σε ψήφο διαμαρτυρίας πια. Πιστεύω σε ψήφο τιμωρίας. Πρέπει να το καταλάβουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα τόσο στις δημοτικές, τόσο στις περιφερειακές, αλλά και στην Ευρωβουλή, ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει. Δεν είναι αυτό που θέλουμε αυτοί. Είναι αυτό που θέλουμε εμείς. Θα μου πεις τι μπορεί να αλλάξει. Με όλα αυτά που γίνονται αλλάζει κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αλλάζει. Και αλλάζει γιατί έχει ήδη ξεκινήσει. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Μα πώς έχει ξεκινήσει, βεβαίως. Γιατί επί 4 συνεχή χρόνια αντιστεκόμαστε με αλληλεγγύη που είναι πάρα πολύ σπουδαίο και με μόρφωση. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήρθε εδώ πέρα από το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel παρατηρητήσαμε και οικονομικοί παρατηρητές από τη Γερμανία. Αυτοί οι σκληροπυρηνικοί που έχουν το δικό τους το μυαλό και έχουν μείνει άναυδοι με αυτά που έχουν δει εδώ. Γιατί αυτοί κοιτάνε πράγματα ουσίες, δεν κοιτάνε φιλολογία και έχουν δει ότι στη κυρία Μέρκελ και τους δικούς της και τους εγώ δικούς της εμείς αντιστεκόμαστε με τη λέξη και με την πράξη αλληλεγγύη. Και αλληλεγγύη όταν λέω δεν εννοώ απλά πράγματα, εννοώ πράγματα ουσίας. Από τις οργανώσεις αλληλεγγύης, από την αλληλεγγύη μέσα στο σπίτι μας, με τους τηλεοπάντες συνταξιούχους που σήμερα είναι το βασικό κεφάλαιο και η μεγάλη χορηγή της κάθε οικογένειας, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, εκεί μας έχουν φτάσει και είναι και περίπου.
και τους απειλούν τους καημένους ότι αν δεν τους ψηφίσουν θα τους πάρουν και τη σύνταξη και τους φοβίζουν, κυρίως τα παπαγαλάκια της τηλεόρασης. Και βεβαίως, πέρα από αυτό έχουμε και τη μόρφωση. Μέσα από αυτές τις δυσκολίες ο Έλληνας γονιός ματώνει, στερείται, ό,τι μπορεί να στερηθεί για να μορφώσει παιδιά. Εγώ αυτό το θεωρώ μεγάλο πράγμα και το θεωρώ μεγάλο ξεκίνημα. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά στη χώρα μας. Νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Και βεβαίως, τα αποτελέσματα όλης αυτής της κακής πολιτικής τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και στον ελλαδικό χώρο τα κάνουν κάποια μεγάλα παιδιά που έχουν μεγάλα συμφέροντα και λέγονται εργολάβοι.